Εγώ το ζω real life, παιδιά. Real life. Πώς είμαι έτσι στη ζωή μου και θα πω την κολλητή μου. Αυτό κι εγώ έτσι είμαι. Με σένα δεν θα έκανα παρέα έξω. Πώς αυτό σου λέω. Μιλάς πολύ για μένα έξω. Ναι. Δηλαδή δεν έχω φίλες που να είναι έτσι. Αλλά επειδή είσαι μικρούλα, σε συμπαθώ και μπορώ να σε ακούσω. Αλλά αν συνεχίζει να μου το έκανε αυτό, σου λέω τα όρια μου. Αν το έκανε αυτό, ναι, θα σου έλεγα λένε stop, φίλε, δεν μπορώ. Στο είπα όμως. Στο είπα και όλο το stop. Ναι, και σου είχα πει ότι άμα απομακρυνθείς, δεν την παρεξηγήσω. Τώρα γνωριζόμαστε. Ναι, αφού τα έλεγαμε χθες. Ναι, τώρα γνωριζόμαστε. Αυτό δεν είναι απομάκρυνση, συμπαθώ. Απλά είναι για μένα στη ζωή μου έξω, συμπεριφέρομαι κάπως. Και αυτή τη συμπεριφορά έχω και εδώ, δεν μπορώ να κάνω. Και εγώ επειδή έχω κάπως και δεν κάνω παρέα με κορίτσια που μιλάνε πολύ, που μπλα και τέτοια, γι' αυτό. Αλλά αντέχω να σε κάνω. Μπορώ να σου κάνω μέχρι την αγκαλιά. Αν δεν είσαι καλά, να έρθεις να ξαπλώσει μαζί μου, θα σε δεχτώ. Αλλά τα πυρπυρπυρ, μη φαίνεται άσχημα, δεν τα μπορώ. Ναι, okay. Η Έλενα είναι μια κοπέλα η οποία όποτε θέλει να μου πλησιάσει μπορεί, αλλά εγώ δεν έχω να πω πολλά μαζί της, ας πούμε. Δεν θα πω, έλα, πάμε να σου πω. Γενικότερα νομίζω ότι γενικά έχω μια απόσταση έτσι και. Δεν ξέρω, δεν είναι από τους ανθρώπους που έξω στη ζωή μου θα έκανα παρέα, όχι. Είναι loud η Έλενα, μιλάει αρκετά, το κάνει για αυτήν όμως, αλλά εφόσον είμαστε και άλλοι άνθρωποι εδώ πέρα, κάποιοι μπορεί να μην το αντέχουν αυτό.